Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό πρωινό, καλό τριήμερο από σήμερα. Μάλλον με συγχωρείτε, καλό τετραήμερο. Μη σας πω και καλό πενθήμερο, έπρεπε να το πω από χθες. Αλλά να, αυτός ο πόλεμος μας τα έφερε τα πάνω κάτω. Χάσαμε τις συντεταγμένες μας. Να σας αναγγείλω ότι προσωπικώς θα είμαι εδώ. Και σήμερα, δηλαδή, ναι, και αύριο με το καλό και την Κυριακή και την καθαρά Δευτέρα που θα ήμουν έτσι και αλλιώς. Αλλά τώρα με δεδομένο τον πόλεμο και την κατάσταση δεν μπορεί να βάλεις ιστορία του παρελθόντος, θα βάλεις την ιστορία του παρόντος. Οπότε οργανώνουμε εκπομπές, κυρίες και κύριοι, οι οποίες θα είναι για το πρωινό σας ρόφημα ό,τι πρέπει. Είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάει κανείς, να παίρνει το πρωινό του ή να κάνει τον περίπατό του ή να κάνει την γυμναστική του το πρωινή και να έχει και στο αυτάκι του κάποιον άνθρωπο να του μιλάει. Κάποιος να του μιλούν. Είναι πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τον Γεράσιμο γιορτάζουμε σήμερα, Παρασκευή 4 Μαρτίου, χειμωνιάτικη Παρασκευή, τον Μάκη, τον Μικέ, τον Μίκη και την Γερασιμούλα. Οπότε είναι η Γερασιμούλα και ο Γεράσιμος. Χρόνια πολλά Λεβεντόπουλες, χρόνια πολλά Λεβεντόπουλα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλά κούλουμα σας εύχομαι. Χρόνια πολλά για όσους και όσες γεννηθήκατε σήμερα και έχετε τα γενέθλιά σας. Ωραία το γράφει ο Ηλίας Χατζηδάκης, παρότι υπογράφει ως Χατζηδάκης Ηλίας. Εγώ προτιμώ το Ηλίας Χατζηδάκης, αγαπητέ μου Ηλίας, το πρωτοστάλτα.gr, 7:27 το μου το έστειλε. Μου λέει, καλά, είμαστε σοβαροί, ερωτηματικό. Θα πάρουμε θέση στον πόλεμο αναλόγως πόσων τουριστών θα έχουμε. Ένας λαός που συγκοιτάζει πάντα το συμφέρον του σε ποικίλα επίπεδα, αγαπητέ μου Ηλία Χατζηδάκη, θα το μετρήσει και αυτό. Αστειεύομαι φυσικά. Είναι, δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα, ας αφήσω να πάει να περάσει το τετραήμερο και τα συζητάμε αργότερα. Να δω και ποια θα είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία τώρα το τετραήμερο, δεδομένες και της κατάστασης που επικρατεί, και εύχομαι να δουλέψουν όλοι και όλες. Υποκριτές να μην είμαστε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκδρομές και τα ταξίδια και οι καταναλώσεις, τα πάντα και τα ξενοδοχεία, μια χαρά να μπορούσαμε να πάμε. Το θέμα είναι υποκριτές να μην είμαστε. Δηλαδή να πηγαίνουμε και να το ευχαριστιόμαστε. Για να λέμε, δόξα σοι Θεέ μου, το καταφέραμε και αυτό. Να φύγουμε από την πόλη, να φύγουμε από την καθημερινότητά μας και να κάνουμε την εκδρομή μας. Υπό την προϋπόθεση ότι ταυτοχρόνως δεν θα κάνουμε ότι κλαίμε κιόλας. Αυτά είναι τα δύσκολα πράγματα, είναι λίγο καθρέφτης, είναι λίγο, μου θυμίζουν λίγο Στέλιο Ράμφο, τα αφήνω για να πάμε παρακάτω. Για μένα, κυρίες και κύριοι, από τα σημερινά, πέραν από το ότι επιτίθεται σε βομβάδισαν πυρηνικό εργοστάσιο, τι να πω, δεν ξέρω πού θα φτάσει η τρέλα, πραγματικά δεν ξέρω πού θα φτάσει η τρέλα. Αλλά υπάρχει ένα ειδησάριον στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή που νομίζω αν δεν είχαμε όλα τα υπόλοιπα, για μένα θα ήταν το πρώτο θέμα της ημέρας. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί, δεν το έχω ακούσει να σας πω την αλήθεια. Ρώτησα και σε κάποιους ανθρώπους και εκείνοι μου λένε δεν το έχουμε ξανακούσει, τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Θα έρθει σε λίγο ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου, άσε να το πω όταν θα μπαίνει στο αεροθάλαμο. Θέλω να σας κάνω μερικά δωράκια, φίλες και φίλοι, στην εκκίνηση της σημερινής μας συνάντησης. Ηχητικά. Μου έγραψε προχθές ο Λεωνίδας, μου λέει, το καλύτερο απόσπασμα της διάσημης ρίσης Κωνσταντίνου Καραμαλή που πρέπει να βάζει στο ραδιόφωνο είναι αυτό. Και μου στέλνει το απόσπασμα από το YouTube. Καλημέρα σας κύριε Βουλευτά. Εκδρομικό σας βλέπω σήμερα, το κασκέτο λείπει το... Πού είναι το κασκετάκι σας? Στο αυτοκίνητο, το ξέρω. Στο αυτοκίνητο, α, πολύ ωραία. Άρα αντιληφθήκατε ότι δεν θα κρυώσει το κεφαλάκι σας καθώς έρχεστε από την μικρή απόσταση. Το τι αντιλήφθηκα, το αν βιαζόμουν. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, βάλτε τα ακουστικά σας, είναι έτοιμοι οι φίλοι και οι φίλες. Θέλω να χαρίσω μερικά ηχητικά έτσι για το πρωί. Λοιπόν, είμαι βέβαιος. Λοιπόν, αλλά για να βάλω το ηχητικό σου, Λεωνίδα, θα προηγηθούν άλλα. Είναι η κατάληξη το ηχητικό σου, έτσι όπως μου το έστειλες, είναι η καλύτερη εκδοχή. Λοιπόν, προχθές Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο απευθύνεται στους πολιτικούς αρχηγούς και φυσικά στους πολίτες μέσω Κοινοβουλίου. Ηγούμε μιας παράταξης, της οποίας ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Καραμαλής σε μια αντίστοιχη συζήτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο τη δεκαετία του 70
είχε πει κάτι το οποίο εξακολουθεί και ισχύει στο ακέραιο, ανήκομεν στη Δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Είχε προηγηθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε και Δύση και Ανατολή, είμαστε και Βορράς και Νότος. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Είναι ανάλογα που φυσάει ο άνεμος. Παιδί μου, δεν το συζητούμε, αλλά το τοποθέτησε όμως και αλλιώς, θυμίζοντας την ιστορική ρίση. Αλλά ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, την απόφαση για το που ανήκουμε την έχει λάβει εδώ και δεκαετίες ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτό ακριβώς. Γυρίζουμε πίσω τέσσερις και κάτι δεκαετίες. Ελληνίδες, Έλληνες, όπως έλεγε ο Μακάριος, με ακούτε, είμαι ο Μακάριος. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λοιπόν πώς ακριβώς διατυπώθηκε και από ποιον αυτή η ρίση. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Ακριβώς. Και απαντά ο τότε πρωθυπουργός. Θα προσθέσω λίγα τενά και από το θέμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Και επειδή η ελληνική πολυπραγμοσύνη, για να μην πω ελληνική εξυπνάδα, εκδηλώνεται κυρίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, θα σας εκθέσω και πάλι σε γενικές γραμμές την πολιτική αυτή, για να την προστατεύσω από την υπεύθυνη και την ανεύθυνη δημαγωγία. Και εδώ οι γραμμές αυτές. Γελάς και θα τα απαλάβω ότι γνωρίζω ότι ενοχλήσω τον πρόεδρο του Πασόκ. Γελάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Λεωνίδα, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η σωστή ατάκα. Για να βάζουμε ακριβώς το πλαίσιο έτσι όπως έγινε, για να θυμίσουμε και το ιστορικό. Έχει τεράστια σημασία να το ακούς το πώς το είπε ο άλλος. Ναι. Τη στιγμή που το είπε, σε τι ανταλλαγή, γιατί συνήθως αυτά είναι ατάκες, έτσι. Λες εσύ, λέω εγώ. Σε τι πνεύμα και τον τόνο. Όλα αυτά δεν υπάρχουν βεβαίως στο Twitter ή κάπου αλλού. Ή στη μνήμη νεαρών. Όχι, είναι στη μνήμη παλαιότερων τώρα. Ο άνθρωπος που το έστειλε. Όταν είσαι αρχηγός και πρόκειται να χρησιμοποιήσεις. Α, το Πασαλού, συγγνώμη. Βέβαια, γιατί αυτό έγινε με τρόπο εσχεμένο. Ναι. Αλλά δεν είναι μου ήρθε εκείνη τη στιγμή. Δεν κάνεις ένα πράγμα εσχεμένο, δηλαδή προγραμματισμένο, δηλαδή επισκοπών. Γιατί θες, το είπε ο κύριος Κατρίνης αμέσως μετά, αφήστε, μην πάτε να μας κλέψετε τις εκφράσεις. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι κανείς μας δεν θυμάται ή δεν θυμόταν, αν δεν είχες την καλοσύνη τώρα να τα ξαναθυμίσεις, ότι εδώ είναι θέμα φιλοσοφίας, αλλά και δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, οι Έλληνες, ανήκοντες εις τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ελπίζω, αποφασίσανε εδώ και πολλά χρόνια, και τώρα είμαι και πιο δυνατός, γιατί τέλειωσα, στο έλεγα, και τον Μαζάουερ πάω στο επόμενο για το 21. Ο Μαζάουερ, ο συγγραφέας Μαζάουερ που έγραψε ένα μεγάλο ωραίο βιβλίο για το 21, τι δείχνει? Δείχνει ότι οι Έλληνες βεβαίως και ανήκουν πρώτα απ' όλα στον εαυτό τους, διότι έχουμε μία τρέλα γενικώς, μία αδυναμία συνεννοήσεως, μία, είπες εσύ αυτό, θα πω εγώ το αντίθετο, ακόμη και αν συμφωνώ με αυτό που λες. Έχουμε, το έχουμε, αλλά όλοι μαζί δεν ετέθη ποτέ θέμα να ανήκουμε εις τους Ρώσους. Έτσι. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ποτέ. Εκτός... Αυτό που λέγεται ότι υπήρχε ρωσικό κόμμα και τα λοιπά. Εντάξει. Υπήρχαν προφανώς για ένα μικρό διάστημα. Γενικότερα η Ελλάδα έκανε την ίδρυση αυτού του κράτους. Ιδρύθηκε αυτό το κράτος για να είναι στη Δύση. Με αυτό το σκοπό ιδρύθηκε. Δεν ιδρύθηκε με άλλο σκοπό. Εκτός από κάποιες μικρές εξαιρέσεις στο στράτευμα που βλέπω από στράτους αξιωματικούς οι οποίοι είχαν έτσι μια τάση προς την ρωσική αντίληψη των πραγμάτων σε ό,τι θα τα στρατιωτικά. Όχι, είναι βαρύ αυτό που λες, διότι εάν την είχαν πριν από μερικά χρόνια, πάνω να πει ότι μπορεί να είσαι ενδεχομένως πράκτορες. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, δεν είπα, απλώς ακούω κάποιες προσεγγίσεις. Όχι, υπήρχε αυτό. Υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες είναι κάπως. Άλλο, υπάρχουν θαυμαστές του Πούτιν. Ο Πούτιν δεν είναι η Σοβιετική Ρωσία, ούτε ο Τσάρος. Ο Πούτιν είναι μια τυπική κατάσταση ανθρώπου, ο οποίος έχει τρία θέματα. Το ένα είναι ότι όταν μένεις 20 χρόνια, όταν θεωρείς ότι κανείς δεν μπορεί να σου κάνει το οτιδήποτε, δεν μπορεί να σε κουνήσει, όταν θεωρείς ότι ο λαός σου είναι ένας βλάκας και μισός, όταν θεωρείς ότι οι άλλοι ηγέτες, επειδή τους βλέπεις εκεί αλλάζουν και λες τι είναι αυτός τώρα ο καινούριος, γράφουν όλοι ότι τη Μέρκελ
τη σεβόταν, τρόπος του Λέγιν. Αλλά τον Σόλτς, γιατί? Ναι, αλλά ο Σόλτς είπε 100. Είπε 100, Άρη. 100, δεν είναι 100, είναι πολλά παραπάνω. Όταν κουνιέται, αυτό είναι το πρόβλημα με τη Γερμανία γενικώς. Αργεί να κουνηθεί, είναι διστακτική, το σκέφτεται 10 φορές. Ξεκουνήθηκαν όλα. Όταν κουνιέται όμως, είναι μηχανή που θα πάει κανονικά. Και 100, μιλάμε για πολλά παραπάνω. Λοιπόν, τώρα. Και τώρα θα σας χαρίσω άλλα δύο ηχητικά. Ναι, αλλά θέλω να πω, τι πέτυχε. Μια τρύπα στο νερό και κάτι εντελώς αντίθετο. Δηλαδή έβαλε τη Γερμανία απέναντί του ενώ την είχε πάντοτε διστακτική. Πέτυχε να ενώσει και αυτούς οι οποίοι ήταν λίγο σκορποχώροι, βέβαια, και ήταν λίγο φρουζελέτες. Και τους έκανε σκυρά καρύδια. Το λέμε προχθές. Κοιμήθηκαν φρουζελέ, ξύπνησαν σκυρά καρύδια. Μέσα σε μια νύχτα έγιναν όλα χάρη του κυρίου Πούτιν. Πάντως κάθισα και παρακολούθησα τον Μακρόν που έκανε έτσι. Να χαρίσω μερικά ηχητικά και να μας πείτε τον κύριο Μακρόν. Α, μ' αρέσουν αυτά. Μπράβο, πολύ ωραία. Thank λοιπόν, you. Είναι ο κύριος Ρωσόπουλος και η κυρία Γέρο Βασίλη. Και συζητούν για την στάση. Για την άποψη που έχει η Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο για τους Ρώσους ολιγάρχες. Αρχίζει ο κ. Ρωσόπουλος. Και το τρίτο έχει να κάνει με αυτό που συνέβη χθες και προχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ έχω τα χαρτιά και θα σας τα δώσω. Είναι τα δύο αποσπάσματα, τι πρότεινε η Αριστερά, το έχω στα αγγλικά, το έχω και μεταφρασμένο, και τι πρότεινε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τι πέρασε τελικά. Η Αριστερά λέει, υπενθυμίζει, προσέξτε το ρήμα, υπό το φως των Panama Papers, όπως αναφέρθηκε η κυρία Γιώργο Βασίλη, ότι τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων ολιγαρχών είναι κρυμμένα σε ευρωπαϊκούς φορολογικούς παραδείσους, εκφράζει τη λύπη του για αυτή την έλλειψη φορολογικής διαφάνειας και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειες κατά των φορολογικών παραδείσεων. Okay. Πιο γενικό πεθαίνεις. Okay. Ακούστε τι ψηφίστηκε. Ακούστε τι ψηφίστηκε τώρα. Ζητεί, όχι υπενθυμίζει, ζητεί να συμπληρωθεί το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταχεία υιοθέτηση στοχευμένων κυρώσεων κατά ατόμων που ευθύνονται για τη διαφθορά υψηλού επίπεδου στη Ρωσία και τη Λευκορωσία και σε ολιγάρχες και αξιωματούχους κοντά στην ηγεσία. Πέρασε αυτό. Αυτό πέρασε. Πρότεινε κάτι η αριστερά, το οποίο ήταν μια γενικό της. Πέρασε κάτι το οποίο ήταν πολύ εξειδικευμένο. Ορίστε το κείμενο και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι. Εγώ δεν έχω το κείμενο μπροστά μου και ολόκληρο. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν το βρήκα από κάπου μυστικά. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Η ουσία είναι ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες, οι οποίοι είναι στα Panama Papers και η αριστερά ζήτησε την διαφάνεια και την έρευνα στα Panama Papers. Διότι ξέρουμε. Είναι πιο σκληρό από αυτό που πέρασε. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Μάλιστα, έτσι, τα δύσκολα. Λοιπόν, η κυρία Γέρο Βασίλη, που είναι πάντοτε αξιοπρεπής, την πάτησε για έναν πολύ απλό λόγο. Ο κύριος Ηλιόπουλος, που είναι ο εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος, έβγαλε ένα τέτοιο, παρασυρμένος και αυτός υποθέτω, από τον πάντοτε, πρέπει να τον προσέχεις, γιατί ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι σου λέει τα πράγματα όπως είναι, Παπαδημούλη, που είναι επικεφαλής εκεί, και μπήκανε στο εξής τρυπάκι. Είπανε, εμείς κάναμε μια πρόταση να ελέγξουμε τους ολιγάρχες και εσείς δεν την ψηφίσατε. Το οποίο έπρεπε να σκεφτούν όλοι αυτοί στη σειρά ότι είναι τρελό, διότι εδώ η Δύση, πράγμα που δεν είχε συμβεί, δεν το θυμάμαι εγώ, ούτε και εσύ το θυμάσαι, ή έχει τρελαθεί στο να συντονιστεί και με συγκεκριμένο τρόπο να τους βρει. Σε ξαναδιακόπτω και έχει ήδη αρχίσει και κατάσχεση ρωσικών θαλαμιγών. Αλλά... ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ είδηση... κάτι έλεγε το πρωί για τετραήμερο και για. Όχι, είπα να μην είμαστε υποκριτές, τίποτα άλλο δεν είπα. Αυτό. Δεν χρειαζόμαστε να μας το πεις για να μην είμαστε υποκριτές. Όσοι θέλουμε να είμαστε, θα παραμείνουμε. Ελεύθερα, να συνεχίσετε. Λοιπόν, η είδηση την οποία κράτησα για να την συζητήσουμε με τον κύριο Παπαδημητρίου, που θα ήταν θέμα μας αν δεν είχαμε την φρίκη του πολέμου και την παλαβομάρα που δυστυχώς είναι διαρκής εδώ τις τελευταίες 9 ημέρες. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι ξεκίνησα να σας το λέω. Δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Ρώτησα και άλλους ανθρώπους, μου είπαν τα τελευταία 25 χρόνια δεν έχει συμβεί. Ακούστε πώς σας τη διαβάσω την είδηση. Απολύθηκαν 7 δικαστές για ανεπάρκεια με απόφαση του Αρείου Πάγου. Προσέξτε, δεν φεύγουν από τον δημόσιο τομέα για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και για να τηρηθεί και ότι δεν απολύεται κανένας δημόσιος υπάλληλος σε αυτόν τον τόπο. Που είναι και η μήτρα όλου του προβλήματος του κράτους μας, αλλά δεν είναι η στιγμή τώρα, πάμε παρακάτω.
αυτοί οι άνθρωποι θα μετατεθούν σε άλλη υπηρεσία του δημόσιου τομέα. Θα υπηρετήσουν από άλλη θέση με επάρκεια, φαντάζομαι, στο μέλλον. Πάντως, ως δικαστές κρίθηκαν ανεπαρκείς, γιατί σε μία περίπτωση δεν έβγαζε απόφαση από το 12. Μιλάμε τώρα για τραγωδίες. Αλλά, δεν ξέρω, θυμάστε κύριε Παπαδημητρίου, άλλη φορά, αγαπητέ Μπάμπη, να έχουν φύγει από ένα σώμα. Να έχουν, δηλαδή, τώρα απολύονται αυτοί. Δεν θα είναι δικαστές. Θα δουλέψουν σε άλλον δημόσιο τομέα. Το εντυπωσιακό, Άρη μου, είναι ότι αυτό ανακοινώθηκε. Άρα προηγήθηκε μία διαδικασία. Πολυετής, ώστε να καταλήξουν κάποιοι που ανέλαβαν την ευθύνη σε ένα συμπέρασμα, σε μία απόφαση. Αυτά είναι εντυπωσιακά για το κράτος μας. Διότι το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν, ξέρετε, οι δικαστές, έχει κριθεί εδώ και χρόνια πολλά. Παίρνουν τη δουλειά σπίτι τους. Με παρακολουθείς? Βεβαίως, και ψάχνουν να βρουν λεπτομέρειες ειδήσεις που μας δίνει η κυρία Μάνδρου στην καθημερινή. Παίρνουν δηλαδή την υπόθεση, χρεώνονται μια υπόθεση από τον προϊστάμενό τους, αν τα ξέρω καλά κι εγώ, και κάθονται, τη μελετούν, κάνουν αυτό που χρειάζεται, πηγαίνουν μετά στο γραφείο όταν χρειάζεται να κάνουν κάτι που τους χρειάζεται το γραφείο. Γενικά όμως δουλεύουν στο σπίτι και ακόμη τους δίνουμε και επίδομα να έχουν μια βιβλιοθήκη καλή στο σπίτι. Όταν μάλιστα δεν υπήρχε το ίντερνετ, ώστε να μπορούν να δουλεύουν σωστά. Ένας από τους απολυθέντες είχε εκκρεμίσει αποφάσεις από το 2012 περί τις 400. Τις είχε συλλογή στο σπίτι. Εδώ και μερικά χρόνια λοιπόν, θέλω να θυμίσω σε όσες και όσους μας ακούν, ότι μία από τις εξετάσεις που δώσαμε και ένα από τα reports που βγήκανε την εποχή της Τρόικας, ήταν 150 σελίδες, οι 100 αφορούσαν στη δικαιοσύνη, στο σύστημα δηλαδή απόδοση δικαιοσύνης. Θέλω όμως, αν μου επιτρέψει, αγαπητέ κύριε Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι, θέλω όμως να σημειώσουμε υπό τίνος διοίκηση γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή η απόλυση, μισό λεπτό. Σήμερα, εγώ δεν είναι τυχαία τα πράγματα στη ζωή. Ναι. Η απόλυση είναι από το δικαστικό σώμα. Δεν απομακρύνονται από το κράτος. Το κράτος θα δέχεται τις υπηρεσίες των. Αλλά το δικαστικό σώμα δεν θα τους έχει στο σώμα του. Στις υπηρεσίες του. Λοιπόν, αυτά όλα συμβαίνουν όμως σήμερα που πρόεδρος στον Άριο Πάγο είναι η κυρία Μαρία Γεωργίου. Πρέπει να τα σημειώνουμε αυτά. Και εισαγγελέας στον Άριο Πάγο είναι ο κύριος Βασίλειος Πλιώτας. Άρα, θα θυμόμαστε, η ιστορία πρέπει να θυμάται, ότι επί Μαρίας Γεωργίου Προέδρου και Βασιλείου Πλιώτα εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Σωστά το λες, γιατί αν κάποιος είναι από το 12 κρατάει συλλογή φακέλων, δικογραφιών, όχι φακέλων, συγγνώμη, δικογραφιών στο σπίτι του. Είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να το θυμόμαστε. Γιατί επειδή διοικείται μόνη της η δικαιοσύνη, δεν μην λένε πολλοί, α, έκανε κάτι καλό η κυβέρνηση. Όχι, το έκανε η κυβέρνηση. Ακριβώς, βεβαίως. Δικαιοσύνη το έκανε. Σωστά. Και είναι ένας από τους λόγους που οι κυβερνήσεις γενικώς σου λέγανε, αφού τώρα είναι ένα ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πού θα παρεύω εγώ. Ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Διότι η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να βρει μια λύση. Η Βουλή έχει την υποχρέωση να ψηφίσει διαδικασίες και νόμους και διατάξεις για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Υπήρχε λοιπόν, σου έλεγα τότε. Παίρνω ένα μήνυμα τώρα. Από τον 525 μου λέει, αγαπητέ Άρη, επεδίωξαν αυτοί οι δικαστές να μεταφερθούν. Δηλαδή, εν συνειδήσει δεν εργάζονταν. Ψάξτε το. Ναι, μπορεί, το λέγανε κάποιοι και εμένα, φίλοι δικαστές μου λέγανε ότι. Αυτό, δεν το καταλάβα, ότι δηλαδή σου λένε, δεν θέλω ρε παιδί μου να εργαστώ εδώ. Δηλαδή, και επειδή ξέρω ότι μπορείς να τους απολύσεις, θα πληρώνονται. Γιατί εκεί καταλήγουμε εφόρου ζωής. Στο δικαστικό σώμα δεν μπαίνεις περνώντας από το πεζοδρόμιο τη Λεωφόρου Αλεξάνδρου, είναι εξετάσεις. Ναι. Άμα δεν εξετάσεις και μετά, εν συνειδήσει λες, αφού έδωσα τώρα, δεν θέλω να δουλέψω. Ακόμη και εξετάσεις δεν μπορούν να σε προστατεύσουν από το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί μετά σε τεμπέλη, σε αδιάφορο, για διάφορους λόγους. Μαθαίνω όμως ποιο είναι το έργο της κυβερνήσεως τώρα και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έμαθα, μας το είχε πει εδώ ο κύριος Τσιάρας σε μια από τις προηγούμενες του επισκέψεις, ως συνεντεύξεις, αλλά θα το ξαναζητήσω πάλι. Είναι το νομοσχέδιο επιθεώρησης στο δικαστικό σώμα. Υπάρχει ένα Αυτό πήγαινα να σου πω πριν, ότι χρειάζεται το σώμα διαδικασίες, διότι το ξέραν οι προϊστάμενοι του δικαστηρίου. Γιατί αυτό σημαίνει αξιολόγηση των δικαστικών. Ξέραν ότι ο Μπάμπης, ο Άρης, δεν του δίνει μια υπόθεση και δεν στη δίνει ότι σε δύο μήνες. Κουκουρούκου. Ναι. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Τώρα λοιπόν αυτό είναι το καινούργιο, ότι οργανώνεται καλύτερα το κράτος πραγματικά. Για να το πετύχεις αυτό χρειάζεται να γίνεται η επιλογή των καταλήλων ανθρώπων,
όχι με την έννοια του αριστερά-δεξιά, βορρά-νότο-ανατολή-δύση, αλλά με την έννοια του ότι ρε παιδί μου, αυτό είναι καλό. Βάλ τον εκεί, κάτι θα καταφέρει. Δυστυχώ, ακόμη και στα πολιτισμικά δρόμενα, αν έχω ένα φίλο ο οποίο έχει μία καλή δουλειά, που μεταξύ άλλων είναι να πρακτορεύει τον Μπολσόη, ναι, θα βρω ένα ολόκληρο κόμμα να πάρει θέση, ναι, για τον Τζαϊκόφσκι και τον Μπαλέτο. Ο κύριος Αριστίδης Κούρτης, με μήνυμά του στο πορτοστάλι.gr, μου σημειώνει ότι απόλυση σε όλο τον κόσμο είναι πάω σπίτι μου. Το να πάω σε άλλη υπηρεσία λέγεται μετάθεση. Εγώ θα το έλεγα μετάταξη. Μετάταξη, αγαπητέ μου κύριε Κούρτη. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Προφανώς κοροϊδευόμαστε, γιατί το πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει πολιτικός. Έως σήμερα φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο οποίος θα εγείρει θέμα μονιμότητας στον κρατικό τομέα στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει. Δεν είναι και απλό να το. Ωραία, είδατε. Αρχίζουν μετά, δεν είναι απλό. Αλλά μία φορά πραγματικά θα το ζητήσω από τον κύριο Αράπογλου μέσα σε όλα να βάλει και μία ερώτηση τσίου που θα έλεγα εγώ. Και επειδή η πλειοψηφία θα σου πει ναι, να υπάρχει δυνατότητα να φεύγουν. Και επειδή θα σου το πει η πλειοψηφία. Να μην ακούσουμε τι λέει η κοινωνία. Άλλοτε όχι, όταν μας λέει άλλο, η κοινωνία μας βολεύει, δεν μας βολεύει, δεν καταλαβαίνω. Κοινωνία να ακούσουμε. Μπορεί η κοινωνία να πει όχι, να μην απολύονται. Δεν το ξέρω. Εγώ να είμαι λάθος. Δεν είπα να μην την ακούσουμε, Άρη μου. Αλλά ναι, σου λέω αυτό θα πει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η συνταγματική τάξη είναι συνταγματική τάξη. Δεν κάνουμε σφιγμομετρήσεις για να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Το αλλάζουμε και μάλιστα σε διαδικασίες δύσκολες. Δηλαδή πρώτη βουλή, δεύτερη βουλή. Άρα εμείς δηλαδή μετά, από πότε ήταν η πλατεία Κλαθμόνος, πότε οδύρωναν, πότε είχαμε κλαθμούς και οδυρμούς στην πλατεία Κλαθμόνος. Έχουν περάσει 100 χρόνια. Είναι 100 χρόνια μάλιστα. Παρακάνω. Άρα εμείς είμαστε 100 χρόνια σε ένα κράτος, στο οποίο ακόμη έχουμε την άποψη ότι το κάθε κόμμα θα βυσοδομεί εναντίον των κρατικών υπαλλήλων, θεωρώντας τους αντιπάλους ότι θα τους πετάει απ' έξω. Εκεί είμαστε. Αυτό είναι χθες μια νηπιακή κατάσταση. Δηλαδή μικρό, ούτε νηπίων. Δεν είναι κατάσταση ούτε καν νηπίων. Είναι πίνα από τη σπηλιά. Γιατί αυτό σημαίνει. Χθες στη Βουλή είχε ένα μικρό νομοσχέδιο. Μάλιστα. Όχι τίποτα σπουδαίο. Το εισηγήθηκε το Υπουργείο Υποδομών, ο κ. Καραμαλής, ο υφυπουργός. Λοιπόν, και αφορά σε ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι αν έρθει ένας ιδιώτης και έχει μια καλή ιδέα για ένα έργο που έχει ωφέλεια δημόσια, μάλιστα, το οποίο δεν το έχει εντάξει η κυβέρνηση, η πολιτεία, το κράτος στον προγραμματισμό των έργων της, τότε να μπορεί να λέει ότι εγώ προτείνω να κάνουμε αυτό το έργο με αυτά τα κόστη, με αυτό το σχεδιασμό κτλ. Θα γίνεται διαγωνισμός και θα το πάρει κάποιος. Μπορεί να το πάρει και κάποιος που δεν είναι αυτός που το πρότεινε. Επ' αυτού λοιπόν υπήρξε σφοδή σύγκρουση, αν πρέπει ιδεολογική, για να μην νομίζει ο κόσμος που μας ακούει και μας παρακολουθεί ότι η σύγκρουση είναι μόνο για το αν θα στείλουμε 5 κούτες κατασχεμένα Καλάσνικοφ στους Ουκρανούς αδερφούς. Υπήρξε μια σύγκρουση αν είναι σωστό ένας ιδιώτης να προτείνει, έτσι, δηλαδή μια εταιρεία, τη στιγμή που οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή αν ψάχνεις, ρε παιδί μου, ποιοι είναι οι καλοί μηχανικοί, και βρεις 100. Τους 88, τους 98 θα τους βρεις να δουλεύουν σε κάποια εταιρεία. Ναι. Τους υπόλοιπους θα τους βρεις να δουλεύουν σε κάποιο υπουργείο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό που λέμε ιδιωτικό τομέα και τον οποίο δεν τον θέλουν πουθενά, ούτε καν να κατεβάσει μια πρόταση. Ούτε καν να πει ότι ρε παιδιά, έχω μια καλή ιδέα, έχω και μια καλή μελέτη. Να κάνουμε αυτή τη σύνδεση που δεν την έχει σκεφτεί το κράτος, δεν την έχει εντάξει, να τη βάλουμε τώρα. Ούτε καν αυτό. Καμία εμπιστοσύνη ιδεολογικά. Σου λέει το κράτος πρέπει να τα κάνει όλα. Όταν λοιπόν ψάχνεις, αν ρώταζε τον κύριο Σπίτζη που οριόταν μέσα στην αίθουσα χθες, 5 άνθρωποι ήμασταν εκεί, και του πεις, κάτσε εσύ, εσύ εκπροσωπούσες τους μηχανικούς, ήσουν πρόεδρος του ΤΕΕ. Καλά, δεν το θυμάμαι. Βεβαίως. Πού πιστεύεις ότι είναι η πολύ καλή μηχανική? Πού? Θα σου πεις στον ιδιωτικό τομέα. Δουλεύουν μόνοι τους, δουλεύουν σε εταιρείες, δουλεύουν σαν ομάδες δουλειάς. Αντός και θέλει να κάνει να υποκριθεί. Όταν έρχεται η ώρα για την υποκρισία, αν θέλει να υποκριθεί ότι είναι ο φίλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο φίλος του ΣΥΡΙΖΑ θα πει στο κράτος είναι η καλή μηχανική. Όταν έρχεται η ώρα να του πεις να μην δώσουμε δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν πρωτοβουλίες, να πούν πράγματα. Αρχίζουν τα αριστερούλικα. Αρχίζουν μετά τα αριστερούλικα. Όπως και τα δεξιούλικα αντιστοίχως. Και από εκεί θα βλέπεις αυτό το πράγμα.
Προφανώς. Δεν λέω ότι το κάνουν εκεί, αλλά είναι οι καλοί εκπρόσωποι. Το κάνουν για την πελατεία, κύριε Μπάμπη. Σε ρωτάει, γιατί θα σου πω. Να έχεις μια ερώτηση, δεν ξέρω αν θα προλάβεις να απαντήσεις, αλλά γιατί όχι. Λέει ο κύριος Βασίλης Τριανταφύλου. Μπορεί να μας ενημερώσει ο κύριος Παπαδημητρίου ποιο θέμα έχει φέρει του νότιου τομέα στο κοινοβούλιο, γιατί μεθαύριο μπορεί να διεκδικήσει ψήφο πολιτών. Θα διεκδικήσετε ψήφο πολιτών. Είναι υποχρέωσή μου. Μάλιστα. Καλά, δεν είναι η ώρα εγώ να πω τώρα. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Δεν είναι η ώρα να κάνω καμπάνια εδώ με την ευκαιρία που μου δίνεις εσύ. Εγώ έρχομαι εδώ να συζητήσουμε τα γενικότερα πράγματα τα οποία έχουν αξία να συζητηθούν. Και υπάρχουν και πολλά πράγματα που κάνουν πολλοί βουλευτές. Εγώ τους παρακολουθώ και πολλές φορές υπάρχει και συνεννόηση μεταξύ μας, τα οποία δεν φτάνουν στα αυτιά των πολλών. Πάρα πολλά ζητήματα λύνονται επειδή θα πας, θα μιλήσεις σε κάποιον, θα βρεθεί μια λύση. Θα πας παρακάτω, κατάλαβες, δεν είναι... Υπάρχουν ορισμένοι πολιτικοί οι οποίοι διαφημίζουν ότι έκανα αυτό. Στην πραγματικότητα τι έκανες, το ξεκίνημα μιας διαδικασίας που ίσως κάποτε να βρεθεί μια λύση. Οι λύσεις βρίσκονται με άλλους τρόπους. Λοιπόν, ήθελα να σου πω όχι, το εξής. Όχι, μην πας τώρα να μου πεις, ο 979 στέλνει ένα SMS που μας λέει το εξής, ότι ο λόγος που οι δικαστές εργάζονται στο σπίτι τους είναι διότι στα δικαστήρια δεν υπάρχει επαρκής χώρος και να έχει ο κάθε δικαστής στο δικό του γραφείο. Επομένως, οι δικαστές χρεώνονται υποθέσεις, μεταβαίνουν στο δικαστήριο όταν έχουν ακροατήριο και συνέχεια αυτό, εργάζονται ναι. Στην οικία τους. Ναι, αλλά δεν τη σχολιάσαμε αυτό. Αυτό προσπαθώ να πω στον 979. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Μακάρι να είχαν γραφεία, να είχαν σοβαρά, να υπήρχαν οι εγκαταστάσεις να ήταν σοβαρές, γιατί δεν είναι. Οι συνθήκες δηλαδή εργασίας των δικαστικών τουλάχιστον. Μα δεν των είναι δικαστών, ούτε για να δικάσεις. Ούτε για να δικάσεις δεν είναι. Μην πω τι μυρωδίες αναδύονται από τα υπόγεια προς τα πάνω για όσες φορές έχει τύχει να πάμε στα δικαστήρια της ΟΔΕΒ. Πρέπει να γκρεμιστεί όλο και το σύστημα για να ξανακτιστεί. Αν θέλουμε όσοι να έχουμε πάει να δώσουμε μια κατάθεση στην αρχή μιας υπόθεσης. Λέμε πηγαίνει σε κάτι μίζερα γραφεία. Πώς δουλεύουν οι ανακριτές. Παναγία μου, και οι κυρίες και οι κύριοι που είναι στην ανάκριση. Πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Όμως εμείς δεν σχολιάσαμε αυτό. Σχολιάσαμε... Βέβαια υπάρχουν και μερικά καλά, έχουν φτιαχτεί μερικά καλά. Ναι. Εμείς σχολιάσαμε το γεγονός της καθυστέρησης 979 και όχι το, και όχι ναι, το ότι παίρνουν υποθέσεις στο σπίτι τους. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Και μία ακόμη είδηση, κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός στην Τουρκία είναι στο 54,4%. Διαβάζω σήμερα στην Οικονομική Καθημερινή. Είναι για τους λάτρεις, για τους λάτρεις του ισχυρού ηγέτη, γιατί έχουμε και εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάποιους λάτρες, δεν το λέμε φανερά, αλλά μας αρέσουν οι δυναμικοί ηγέτες όπως ο Βλαντίμιρ, όπως ο Ρετζέπ. Έχει κάνει ο μέσα Ρετζέπ σε... έχει φέρει τον πληθωρισμό στην Τουρκία στο 54,4%. Τι ωραία που να ζεις σήμερα στην Τουρκία, υπέροχο. Λοιπόν, όχι, να κάνω διάλειμμα. Είναι σημαντικό διότι έχει εξαφανιστεί. Η ρωσική οικονομία έχει εξαφανιστεί. Λίγοι το καταλαβαίνουν δυστυχώς. Ναι. Έχει εξαφανιστεί. Μέσα σε 10 μέρες κατάφερε ο Πούτιν να την εξαφανίσει. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα, αλλά στο μεταξύ πλήττονται και ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε, ανήκει στο σλάβι. Δεν πρόκειται, ναι, ό,τι και να γίνει, μακάρι να έρθει η ειρήνη, να ξαναπιάσουμε τα ειρηνικά έργα. Δεν θα είναι εύκολο. Ναι, πλήττονται στο μεταξύ και ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ρωσία. Προφανώς, και την Ουκρανία. Για να μην πέφτετε θύματα προπαγάνδας, τα έλεγε χθες το πρωί ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος. Αν θέλετε ακούστε το 9 και 4, μάλλον το 9.30-10 το χθεσινό On Demand, ενώ Πέμπτη. Οι εξαγωγές προς τη Ρωσία είναι υποπολαπλάσιες των εισαγωγών που κάνουμε από τη Ρωσία. Δηλαδή εισάγουμε προϊόντα 4 δις και εξάγουμε προϊόντα 200 εκατομμυρίων. Για να ξέρετε πώς είναι. Δεν αποτελεί αγορά σπουδαία για μας. Ναι, ναι, για να ξέρετε πώς υπάρχει είναι. Υπάρχει ένας μύθος που έχει καλλιεργηθεί από την εποχή. Μπράβο. Που για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από εκείνους, έπρεπε να βρούμε κάτι να του δώσουμε. Τα τρακτέρια και στέλναμε τα ροδάκινα προτί ο Γερμάς γίνει σάπιος και τον θάψουμε. Και επειδή από την εποχή του Καραμαλή του Μεγάλου. Έπρεπε να έχουμε κάποιες καλές σχέσεις. Ήταν από τους πρώτους που το φρόντισαν αυτό. Φροντίζαμε λοιπόν να παίρνουμε κάτι και να βρίσκουμε κάτι να τους δίνουμε. Νομίζουν λοιπόν ο κόσμος ότι το ισοζύγιο αυτό είναι ισορροπημένο. Δεν είναι, αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται, δεν το συζητούμε. Προφανώς, ναι. Και όπως επίσης και στον τουρισμό δεν είναι όπως το ακούμε. Το ποσοστό είναι κοντά στο 2% ο Ρώσος τουρίστας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον θέλεις. Για μην λέμε παραβοσύνες, αλλά. Ναι, δηλαδή, πάνε περισσότερο στην Τουρκία, ναι. Ναι, και γι' αυτό άλλωστε μία ερμηνεία της τάσης που κατά τώρα Ερντογάν απέναντι στον Πούτιν πέραν των άλλων δεσμεύσεών του
είναι ότι ο Σνατοϊκός που παίζει δίπορτο είναι και αυτό. Να πάρει το καλοκαίρι Ρώσους τουρίστες, δεν ξέρω τι δυνατότητες θα έχουν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν. Διάλειμμα. Ο κύριος Τουρνάρας διάβαζα χθες την καθημερινή, χθες, τη χθεσινή οικονομική καθημερινή, και θα συζητήσω και την από Τρίτη με τον Υπουργό. Πήγε σε μια εκδήλωση, ειδική ημερίδα που οργάνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος και είπε: η χώρα μας χρειάζεται επενδυτικό σοκ προκειμένου να αυξήσει το διαβρωμένο κεφαλαιακό της απόθεμα κόμμα, την παραγωγικότητα και να ξεπεράσει την υστέρηση της παραγωγής της. Αυτό είναι πράγματι το μεγάλο στίχημα. Ο κύριος Τουρνάρας τυπάει καμπανάκια τελευταία πολύ συχνά. Καλά, είναι η δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη να μην είναι ευχάριστος. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να είσαι χρήσιμος. Είναι και παραπάνω οι μεγαλύτερες καμπάνες, αυτό λέω. Μην νομίζεις ότι δεν τα ακούει, όλος ο κόσμος τα ακούει. Εγώ προφανώς είμαι από τους πρώτους που τα προσέχω αυτά τα πράγματα, γιατί εκπαιδεύτηκα σε αυτό. Ευτυχώς, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα, έτσι, πάνω στο 6%, 6 με 7% του ΑΕΠ, που είναι μεγάλο, δεν πρέπει να το έχεις. Το έχουμε σε συνθήκες βέβαια ελεγχόμενες, αλλά και πάλι δεν θα πάμε στο χαμηλό του προϋπολογισμού από ό,τι όλα δείχνουν, διότι κανείς δεν είχε προβλέψει αυτή την εξέλιξη. Δεν θα πάμε στο ένα. Εχθές η ίδια εφημερίδα είχε βασικό θέμα, και αυτό θα έλεγα, αυτό που λες, και θα έλεγα και τι. Το 2023 η προσαρμογή θα είναι η ποιότερη, η δημοσιονομική προσαρμογή δείχνει να λέει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εμείς αυτό συζητιέται τώρα. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε πάλι τα κουμάντα μας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε να κάνουμε. Ποιο είναι το περιθώριο παροχών από την κυβέρνηση? Μικρό. Θα σου πω τώρα τι σκέφτομαι γι' αυτό. Άρα δεν θα πάμε πάλι σε σφιχτά πράγματα όπως τα είχαμε προβλέψει και από ό,τι φαίνεται όλη η Ευρώπη θα συμφωνήσει σε αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε σφιχτοί για έναν πολύ πολύ απλό λόγο. Ότι αν δεν είσαι σφιχτός, πρέπει να κάνεις να πάρεις μια άλλη απόφαση. Να πεις ότι αντί να ξοδεύω πως τα ξόδευα κανονικά, όταν ήταν κανονικά τα πράγματα, τώρα επειδή έχω πόλεμο, επειδή έχω μια ενεργειακή κρίση τρομακτική που μεταφράζεται σε κρίση επιβίωσης για πολλούς ανθρώπους, θα αλλάξω κάτι σε αυτό. Άρα η πιο δύσκολη απόφαση για την κυβέρνηση θα έρθει σε λίγους μήνες, όταν θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Ο κ. Μητσοτάκης ευτυχώς προσδιορίσε μόνος του ότι εγώ το Μάρτιο θα έρθω και θα τα πω. Α, Β, Γ, Δ, δεν το έβαλε μακριά. Και εκεί ίσως χρειαστεί να πει ότι παιδιά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ορισμένα πράγματα που σκοπεύαμε να κάνουμε. Να το βάλω και λίγο πιο γενικά, να το ανοίξω λίγο το πλάνο μας, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο κύριος, επειδή διάβασα προσεκτικά το άρθρο του κύριου Στουνάρα πριν από πότε ήταν 3-4 Κυριακές στην καθημερινή, έλεγε και κάτι ακόμη ο κύριος Στουνάρας. Αν με επιτρέπετε, ξέρω τώρα, πρώτα απ' όλα ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Όσοι είμαστε σε αυτήν την ηλικία, σαν και εμένα, κοντά στα είμαστε, θα πατήσουμε λίγο στα 60, ξέρουμε ότι οι δεκαετίες περνάνε από τα 40 και πάνω σαν νερό. Λέει ο κύριος Τουρνάρας ότι μας απομένει ότι την επόμενη, ότι στο τέλος αυτής της δεκαετίας θα αλλάξουν ο τρόπος που αποπληρώνουμε το δάνειό μας. Τώρα μας τα έχουν σπρώξει οι εταίροι μας μπροστά. Πίσω. Ναι, μας τα έχουν σπρώξει σε χρόνο. Σε βάθος χρόνου. Αλλά επειδή ο χρόνος περνάει γρήγορα. Τώρα θα μου πεις ποιος ή ποιος πεθαίνει, οκ, αλλά λέει ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνουμε, τώρα είναι η ευκαιρία, λέει ο κ. Στουρνάρας, τώρα να κάνουμε όλα αυτά τα σοκαριστικά πράγματα για να μπορούμε μεθαύριο, δηλαδή τα παιδιά μας, δηλαδή η επόμενη γενιά, να αποπληρώνει πιο εύκολα αυτό το βουνό που έχουμε να αποπληρώσουμε. Το θέμα είναι, την ίδια εποχή περίπου και στις μέρες που λες το άρθρο αυτό του Στουρνάρα, έγραψε ένα άρθρο και ο κ. Πατέλης. Που είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Από κάτω ακριβώς, στην ίδια σελίδα. Μαζί, σωστά. Σελίδα, ναι. Που κι αυτός έλεγε, αν θέλεις, ήταν αλληλοσυμπληρωνόντουσαν, διότι έλεγε ότι το βασικό είναι να συνεχίσεις να μπορείς να δανείζεσαι με όρους που δανείζονται τα καλά κράτη. Πολύ ωραία. Άρα το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία, να γίνουμε ένα κανονικό κράτος. Ναι. Διότι διαφημίζουν στην αντιπολίτευση ότι εμείς τελειώσαμε τα μνημόνια. Αν δεν. Γεια σας. Καλό τριήμερο. Να είμαστε καλά, γεροί δυνατοί. Εδώ θα είμαστε. Σε περιμένουμε από εβδομάδα με τα καινούρια. Γεια σας.